Γεια, αυτό είναι Σάμι, από fozyacademy.com. Σε αυτό το βίντεο, θα μιλήσω για, τι είναι το ουρικόξι. Το ουρικόξι είναι, μια ετεροκυκλική ένωση του άνθρακα, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο. Με τον τύπο, C5H4N4O3, σχηματίζει ιόντα και άλατα γνωστά ως, RH. Το ουρικόξι είναι μια χημική ένωση, δημιουργήθηκε, όταν το σώμα διασπά, ουσίες, που ονομάζονται πουρίνες, ή πουρίνες. Βρίσκονται σε ορισμένες τροφές και ποτά, αυτά περιλαμβάνουν, το σηκώτι, αντσούγες, σκουμπρί, αποξηραμένα φασόλια, κταμπίζελια, κμπίρα, πιο ουρικόξι, διαλύεται στο αίμα, και ταξιδεύει. Στους νεφρούς, από εκεί, περνά έξω στα ούρα, αν το σώμα σας παράγει, πάρα πολύ ουρικόξι, ή δεν αφαιρεί αρκετά από αυτό, μπορείτε να αρρωσταίνουν, τεστέματος πρέπει να εκτελεστούν. Για να ελέγξετε πόσο ουρικόξι, που έχετε στο αίμα σας, μια άλλη δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελέγξετε το επίπεδο του ουρικού οξέως στο ταούρα σας, στο ανθρώπινο πλάσμα του αίματος. Η περιοχή αναφοράς του ουρικόξι είναι συνήθως 3,4 του 7,2 χιλιοστογραμμάρια, δίλια τους Άνδες, και 2,4 να 6,1 χιλιοστογραμμάρια, δίλια τις γυναίκες, οι συγκεντρώσεις ουρικού οξέως, πάνω και κάτω από το φυσιολογικό εύρος. Είναι γνωστές, αντίστοιχα, ως υπερουρχαιμία και υπερουρχαιμία, αιτίες της υψηλής ουρικόξι. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι έχουν αυξημένο ουρικό επίπεδο οξύ, για κληρονομικούς λόγους. Διατροφή μπορεί να είναι ένας παράγοντας, υψηλή πρόσληψη διαιτητικών, πουρίνη, υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη σιρόπι καλαμποκιού, και επιτράπεζια ζάχαρη. Μπορούν να προκαλέσουν αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέως. Ορός ουρικόξι, μπορεί να είναι αυξημένα λόγω της μειωμένης απέκρισης, από τα νεφρά η νηστεία, η γρήγορη απώλεια βάρους. Μπορεί προσωρινά αυξάνουν τα επίπεδα του ουρικού οξέως, ορισμένα φάρμακα, όπως διουρητικά, μπορούν να αυξήσουν επίπεδων του ουρικού οξέως στο αίμα, επίπεδα κορεσμού του ουρικού οξέως, στο αίμα. Μπορεί να οδηγήσει σε μία μορφή πέτες στα νεφρά, όταν το ουρικόξι κρυσταλώνεται στο νεφρό, και μπορεί να οδηγήσει σε ένα είδος αρθρίτιδας, γνωστή ως αρθρίτιδα, αυτή η οδυνηρή κατάσταση. Είναι το αποτέλεσμα της βελονοειδών κρυστάλλων ουρικού οξέως κατά βύθιση σε, αρθρώσεις, τα τριχοειδή αγγεία, δέρμα, και άλλους ιστούς. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Φόζη Ακαδημία, παρακαλώ. Τα εγγραφείτε, μοιράζονται αυτό το βίντεο, αγαπημένοι, όπως και επισκεφτείτε μας στο σελίδα, fozyacademy.com.